Εδώ δεν είναι το πρόβλημα ότι η κεντρική κυβέρνηση και το κράτος θα κάνει χάρη στους συνταξιούχους. Δεν είναι κοινωνικός ο ρόλος. Είναι αυστηρά ανταποδοτικός, γιατί οι δικαιούχοι είναι ασφαλισμένοι για πολλά χρόνια στα ταμεία τους που συγκροτούν τον ΟΑΕ και πάνω απ' όλα βέβαια καταραίουν και όλες οι εξαγγελίες. Έλεγε η προηγούμενη κυβέρνηση ότι μέσα σε 3 μήνες θα παίρνουν τις συντάξεις τους. Λέει η σημερινή το ίδιο πράγμα, αλλά η αρρώστια είναι πολύ μεγάλη και πολύ βαθιά. Η εκτίμησή μας είναι ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς θα κάνουμε την παρέμβασή μας και δεν θα την κάνουμε μόνο την παρέμβασή μας στην κεντρική κυβέρνηση, θα την κάνουμε και στις αρμόδιες υπηρεσίες που βρίσκονται όχι μόνο στην Αρκαδία, αλλά σε όλη την περιφερειακή, σε όλη την περιφέρεια, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Γιατί και εκεί παρατηρούνται φαινόμενα τα οποία θέλουν ουσιαστικά να τα τονίσουμε και να λέμε ακριβώς ότι υπάρχει και αδράνεια και έλλειψη ενδιαφέροντος. Είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχει υπηρεσία που κάνει 20 και 22 μήνες για να αποστείλει τα δικαιολογητικά στον φορέα. Και αυτό έχει συμβεί. Και βέβαια θα κάνουμε παρέμβαση, όπως πολλές φορές έχουν πει και στην κεντρική κυβέρνηση, για τον τρόπο που χειρίζεται αυτά τα πράγματα. Και βέβαια, ιδιαίτερα το θέμα των ασφαλισμένων επαγγελματιών, εδώ είναι και μια υπόθεση που δεν μυρίζει μόνο ασυνέπεια, αλλά βάζει και την λογική άλλων αντιλήψεων. Μπορεί να το περιέγραφε κανένας ως κλοπή των ασφαλιστικών δικαιωμάτων επαγγελματικών τάξεων που τις χαρακτήριζε η συνέπεια και σε καμία περίπτωση η καμία επιδότηση από το κράτος. Η έλλειψη σε επιδότηση από το κράτος. Γι' αυτό εδώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σκληροί στην παρέμβασή μας αυτή προς όλες τις κατευθύνσεις. Και βέβαια, αυτό θέλω να πω, ότι αυτό είναι το καινούριο πράγμα που θέλει να κάνει η περιφέρεια. Η περιφέρεια Πελοποννήσου αφού γκράζεται και ακούει όλους τους πολίτες και προσπαθεί να κινήσει όλες αυτές τις διαδικασίες που απαιτούνται και που έχουν να κάνουν με όλες τις πτυχές της ζωής των ανθρώπων της. Εμείς έχουμε προτείνει ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Ένα μοντέλο που έχει αρχή, έχει συνέχεια, έχει στόχους. Όπως έχουμε πει, από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε το επιχειρησιακό τριετές ή πενταετές αναπτυξιακό μας πρόγραμμα. Και είμαστε μπροστά από όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες. Εκεί στηρίζουμε εμείς την δική μας παρουσία. Στην ικανότητα του να ξεδιπλώσουμε ένα καινούριο μοντέλο που θα στηρίζεται πάνω στην συγκεκριμενοποίηση των στόχων προκειμένου να προκαλούμε την ιδιωτική οικονομία για να έρχεται να επενδύει. Αυτό είναι που λέμε ότι εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι η μόχθηση της οικονομίας. Γιατί εάν δεν αναπτύξουμε συνθήκες τοπικής οικονομίας, η ζωή των συμπολιτών μας θα γίνεται καθημερινά και πολύ πιο τραγική από αυτές τις μέρες που περνάμε. Αυτή είναι και η υποχρέωση όλων μας.